Πάμε στους καλεσμένους μας, Σπύρος Καμπαξής, μαραθωνοδρόμος. Παντελής Καμπαξής. Σωστά, εντάξει, δικαιολογημένη, δεν πειράζει τον αδερφό. Γιατί... Σωστά, σωστά. Και η Μαρία η Μαλάη είναι πρωταθλήτρια, εδώ μια σπουδαία αθλήτρια ορεινής διαδρομής και όχι μόνο, καλώς ήρθατε και οι δύο. Να είστε καλά. Η παρουσία τους εδώ έχει να κάνει με έναν σπουδαίο αγώνα που γίνεται την Κυριακή. Έτσι, έκτος αγώνας γνωσός RUN, για όσους γνωρίζουν. Είναι στα μονοπάτια της Κνωσού και του Γιούχτα. Ακριβώς έτσι. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό. Ημιωρινός, ορεινός αγώνας πεζοπορίας, 22,5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα. Για όλους λοιπόν ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας που καλύπτει όλα τα φάσματα των αθλητών. Και τους πεζοπόρους, 18,5 χιλιόμετρα, και τη μεγάλη διαδρομή, τα 23 χιλιόμετρα, και 6 χιλιόμετρα για όσοι θέλουν να κάνουν πεζοπορία και τρέξιμο όσο είναι αυτό δυνατό, εφικτό. Οπότε δεν αφορά μόνο τους μοιημένους, αφορά και, και αυτούς που έχουν έτσι μια επαφή με το... Και απλά ερασιτέχνες, απλά να έχουν κάποια έτσι, να έχουν κάποιες προπονήσεις. Καλά, να σίγουρα είναι... απαιτείται αυτό. Σίγουρα απαιτείται. Μαρία, η ορεινή διαδρομή διαφέρει αρκετά από την κλασική διαδρομή, αυτό που ξέρουμε σε ό,τι αφορά τους δρομείς του δρόμου, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάντως φαντάζει πολύ πιο δύσκολο, είναι έτσι? Ναι, σίγουρα διαφέρει. Είναι πιο δύσκολο. Έχεις να κάνεις με διαφορετικό τερέν. Δεν είναι ίσιο. Τρέχεις, έχεις πέτρες, έχεις ανάβαση, κατάβαση. Έχεις πολλές συναλλαγές. Δυσκολεύει. Και καταπονήσει σωματικά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, σίγουρα έχει καταπόνηση. Άρα θέλει και καλύτερη προετοιμασία, ενδεχομένως. Σίγουρα. Θέλει περισσότερη ενδυνάμωση και κορμό και πόδια. Η διαδρομή η οποία ακολουθείτε... Δεν την έχω μελετήσει τη διαδρομή εγώ ακόμη, να μας πει ο Παντελής καλύτερα. Η Μαρία πρώτη φορά έρχεται στο συγκεκριμένο αγώνα στην Κρήτη. Και πρώτη φορά τρέχει μάλιστα και αγώνα στην Κρήτη. Και επέλεξε το δικό μου αγώνα μετά από πρόταση που της έκανα. Είναι παλαινεωνίκη σε ορεινό τρέξιμο. Η διαδρομή είναι multi-terrain. Δεν είναι καθαρά ορεινή η διαδρομή. Multi-terrain περιλαμβάνει λίγο και άσφαλτο όλα. Και χώμα και μονοπάτι και βουνό. Είναι κάτι το οποίο είναι στη ζωή μας. Σίγουρα καθένα... είναι πρόκληση πάντως. Είναι πρόκληση. Δεν είναι καθαρά ορεινός αγώνας. Αυτός που θα έρθει θα δει όλα τα φάσματα της διαδρομής διασχίζοντάς τη. Δεν δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για ορεισίβιους και ορεινού τρεξίματος δρομής. Είναι για όλους τους δρομείς. Πάντως είναι και μια διαδρομή που πέρα από αυτό το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι έχει και άλλα να δώσει στους συμμετέχοντες, έτσι. Εκπληκτικά μνημεία να δει κανείς, τοπία μοναδικά της Κρήτης, έτσι δεν σίγουρα, είναι? Σίγουρα είναι πανέμορφη διαδρομή που όσες φορές και να τρέξει κανείς και πόσο μάλλον να την περπατήσει κανείς, γιατί όταν περπατάς βλέπεις περισσότερο, αποτυπώνεις στο μυαλό σου τις εικόνες καλύτερα από το να τρέχεις. Όπως όλες οι ορεινές διαδρομές έχουν την ομορφιά αυτή που σου δίνει η φύση. Και αυτό δεν το συναντάς μέσα στην πόλη. Πέρα από το να τρέχεις σε μνημεία, δίπλα σε μνημεία, και αυτό είναι όμορφο. Αλλά το βουνό έχει άλλη χάρη. Έχει άλλη χάρη. Με τα ριάκια, με τα φαράγγια, με τις υδατογέφυρες που περνάμε, συγκεκριμένη διαδρομή. Βλέπουμε είναι, και στα πλάνα ναι, μας. Είναι νομίζω ότι πλάνα. Οι εικόνες αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που λες, Παντελή. Ξέρετε τι, να τρέχετε δίπλα στο... Να τρεχούμε ένα νερά, να περνάνε από δίπλα σας, έτσι. Και τώρα που έχουν ανοίξαν οι ουρανοί φέτος και... Και οι πηγές. Και οι πηγές. Άνοιρο, σιγά. Είναι πανέμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Πολύ ωραία. Μαρία, έχοντας έτσι την επαφή με την ορεινή διαδρομή, θέλω να μας πεις λίγο, μέσα από αυτή την επαφή για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως, ποιο ήταν έτσι το πιο ωραίο μέρος το οποίο έχεις λάβει μέρος, γιατί έχεις πάρει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες, εντός και εκτός Ελλάδας. Ναι. Δυσκολεύομαι να διαλέξω ένα μέρος. Ναι. Έχω πάει σε πάρα πολλά βουνά. Όχι τόσο στο εξωτερικό. Παντού είναι. Έχουμε πολύ όμορφα βουνά. Στον Ταΐγετο έχω πάει, στον Όλυμπο, πάνω στο Μέτσοβο και σε νησιά ακόμα που κάτι δεν φαντάζει. Κάτι που σου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση και ενδεχομένως υπάρχει και μια μοναδικότητα ίσως? Νομίζω πως ο Όλυμπος, αν μπορεί να πει κάποιος ένα, είναι Όλυμπος. Έχει μοναδική η θέα εκεί πάνω, στο Στεφάνι, του Δία, είναι τρομερή, ναι.
Μάλιστα. Μια διαδρομή λοιπόν με ιστορία και όχι μόνο, η οποία για να πούμε και στους τηλεθεατές που μας ακούν, έτσι, από πού θα ξεκινήσει και πού θα καταλήξει ο αγώνας της Καταρχήν, Κυριακής. Ο αγώνας γίνεται από το Σύλλογο Μαραθωδρόμου Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και ο Δήμος Ηρακλείου, που επειδή ξεκινάμε από την Γνωσό, εμπλέκεται και ο Δήμος Ηρακλείου. Στηρίζεται από πολλούς φορείς, δεν θέλω να αναφέρω τώρα ονόματα. Θα ξεκινήσει από την Γνωσό. Η ώρα εκείνη είναι 10 η ώρα το πρωί στην Γνωσό, μεγάλος αγώνας, η αφετηρία. Και 11 η ώρα είναι ο μικρός αγώνας που είναι τα 6 γεώμετρα. Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να μπουν στο gnosozana.gr και μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα θα κλείσουν οι εγγραφές. Για αυτούς που θα έρθουν, για τους μικρούς μας φίλους, έχουμε φροντίσει και για αυτούς στον τερματισμό. Θα υπάρχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που θα έχει κάποια δρόμενα με τα παιδιά. Θα μιλήσει για το βουνό Γιούχτα, στο βοταλογικό πάρκο του Γιούχτα. Θα ζωγραφίζουν με τα παιδιά. Θα είναι η Άννα Χιετζάκη που θα ασχοληθεί με τα παιδιά. Είναι πρόεδρος του ΓΔΑΠ Πεζών. Θα έχουμε την ομάδα Tricking, Ηράκλειο Tricking Community, που θα δείξει με τα ακροβατικά. Θα δείξει ένα καινούργιο άθλημα, το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον άθλημα. Που δεν το ξέρω. Κάτι μεταξύ παρκούρ και είναι πολύ όμορφο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε διάφορες δράσεις. Θα έχει διάφορες δράσεις, θα έχει μουσικογραφικό συγκρότημα. Η Χαραυγή θα έρθει και θα πλαισιώσει με κριτικές, κριτικοπούλες, κριτικούς. Θα έρθουν αρκετοί αθλητές και εκτός Κρήτης. Ωραία πράγματα δηλαδή την Κυριακή. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο, να βγει κάτι ωραίο στον κόσμο και να το αγαπήσει αυτό. Να αγαπήσει, να βγει, κατά πρώτα να βλέπετε και τις εικόνες, είναι μοναδικές οι εικόνες αυτές και είναι δίπλα μας. Και χρόνο με το χρόνο νομίζω ότι ο συγκεκριμένος αγώνας αποκτά όλο ένα και περισσότερους φίλους. Μαρία, πόση προετοιμασία υπάρχει πίσω από έναν τέτοιο αγώνα για εσάς τους αθλητές που τρέχετε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή του μαραθωνίου? Γενικά προπονείσαι όλο το χρόνο συστηματικά. Τώρα εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα προετοιμασμένη γιατί είχα θέμα με το πόδι μου. Αλλά... Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις και θα πάνε καλά. Παντελή, και εσύ προπονείσαι συνεχώς και είσαι έτοιμος για όλες αυτές τις μεγάλες διαδρομές. Το έχεις δείξει άλλωστε και στο παρελθόν. Θα δούμε και άλλους πολλούς αθλητές να τρέχουν αυτή τη μαραθώνια διαδρομή. Ναι, θα έρθουν αρκετοί αθλητές. Έρχεται και ο πρωταθλητής αγωνίου τρεξίματος, ο Κουρκουρίκης ο Γιάννης, σπαρταθλητής. Έχει τερματίσει 3 φορές στο σπάρταθλο. Μας είχε τιμήσει και την πρώτη χρονιά που είχε γίνει ο αγώνας μαζί με το Πανελληνιονίκη στο μαραθώνιο, τον Χριστόφορο το Μερούση, που ήταν να έρθει και αυτός μαζί με τον Θεοδωρακάκο τον Δημήτρη, δύο μεγάλα ονόματα, Πανελληνιονίκη στο μαραθώνιο. Αλλά δυστυχώς την Κυριακή, μαζί με τη δικιά μας διοργάνωση, είναι και ο μαραθώνιος Αθήνας. Οπότε, επειδή είναι δρομής που κάνουν... Μεγάλων αποστάσεων. Όχι μεγάλων αποστάσεων, που κάνουν μαραθώνιο και τους στέλνουν... Πρέπει δηλαδή να χτυπήσουν εκεί πέρα, να χτυπήσουν στο δικό μας όρο μια θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του ημαραθώνιου που θα είναι την Κυριακή στην Αθήνα. Οπότε δεν τους έχουμε φέτος μαζί μας, αλλά έχουμε και άλλους αξιόλογους αθλητές και από την Κρήτη, μεγάλα ονόματα. Θα γίνει καλή μάχη, αλλά μας ενδιαφέρει να τερματίσουν όλοι οι αθλητές, γιατί δεν είναι μόνο ο πρώτος. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Η συμμετοχή μετράει. Δεν είναι... Ναι, εντάξει, θα κερδίσει κάποιος. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ωραία. Αλλά είναι ωραίο να το χαρούν όλοι, να μην τραυματιστεί κανένας, να απολαύσουν και τον αγώνα σίγουρα. Και να γεμίσουν με εικόνες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Κυριακή λοιπόν.